κοινοτογραφική απόδραση από τις φυλακές Ρικάρδων, ένα περιστατικό το οποίο η επόμενη ημέρα του δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, κυρίως αν υπήρξαν ευθύνες, αν αυτές θα αποδοθούν και τελικά μία σύγχυση για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ. Και είναι η εικόνα που έχετε εσείς ως Αστυνομική Διεύθυνση Ρικάρδων και ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κοιτάξτε να δείτε, το βράδυ που έγινε η απόδραση, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Η αστυνομία έτρεξε αμέσως στο σημείο, γιατί πολύ κοντά από το χώρο που βρίσκονται οι φυλακές, βρισκόταν αυτοκίνητο της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας. Αμέσως, μόλις ειδοποιήθηκε από το κέντρο ότι γίνεται απόδραση στις φυλακές Τρικάλων, έτρεξε στο σημείο. Η απόσταση από το μέρος που έκανε τους ελέγχους μέχρι τις φυλακές είναι γύρω στα 3 με 4 λεπτά. Όταν το αυτοκίνητο με τους επιβαίνοντες συναντέλφους έφτασε στο σημείο και σε απόσταση 70 μέτρων, δέχτηκε ρηπή από σφαίρες, από άτομα τα οποία δεν μπορούσε να εντοπίσει όπου ερχόταν οι σφαίρες. Μόλις εντόπισε ότι ήταν 4 άτομα στο κάτω μέρος του δρόμου, άρχισε να ανταποδίδει τους πυροβολισμούς και η ομάδα της όπιε. Αλλά το όχημά της ακινητοποιήθηκε, χτυπήθηκε από σφαίρες των συμμετέχοντων στην απόδραση, με αποτέλεσμα να σταματήσει στο σημείο. Αμέσως μαζί με την όπιε έτρεξαν στο σημείο και ομάδες της ασφαλείας, της ομάδας Δίας και της ομάδας Ζήτα. Αλλά η απόδραση ήδη είχε επιτευχθεί. Κοιτάξτε να δείτε, στο σημείο εκεί έγινε πόλεμος. Οι σφαίρες ερχόταν από όλα τα σημεία. Μιλάμε για τις φυλακές που ήταν τελείως σκοτεινές γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα το αστυνομικό προσωπικό που προσέτρεξε αμέσως να μην μπορεί να βλέπει, να καταλάβει τι γίνεται, από πού έρχονται οι πυροβολισμοί. Γιατί από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, αυτοί που συμμετείχαν στην απόδραση και βοηθήσαν τους μέσα να βγουν, δεν ήταν μόνο 3 και 4 άτομα, αλλά ήταν και άλλα άτομα διασκορπισμένα μέσα στους αγρούς και λόγω του σκότους δεν μπορούσαν οι συνάδελφοί μου να τους εντοπίσουν. Αυτό που ακούω συνέχεια από διαφόρους να λένε ότι η αστυνομία άργησε, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Γιατί? Γιατί, όπως σας είπα και πριν, έτρεξε αμέσως στο σημείο. Η αστυνομία είχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την απόδραση, για πιθανή απόδραση, όχι για τη συγκεκριμένη. Έπρεπε να ειδοποιηθεί το προσωπικό, ακόμη και αυτό που έλειπε με ημερήσεις αναπαύσης στο σπίτι του, για να γίνει εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Έπρεπε να αποκλειστεί ο χώρος για να κάνουμε μια ασφαλή περίμετρο, γιατί δεν ήταν μόνο η απόδραση αυτών που έγινε, πιθανώς να γινόταν και συνέχεια να φεύγαν και άλλα άτομα από μέσα. Αυτό αποτράπηκε. Φύγαν μόνο 11 άτομα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό που έφυγε. Αλλά έπρεπε να προστατεύσουμε και τους πολίτες των όμορων χωριών. Στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση και πιστεύω ότι η έκβασή της, γιατί συνεχίζεται ακόμη, μας δείχνει θετικά αποτέλεσμα. Μπορέσαμε, συλλάβαμε τα 2 άτομα μετά από εκτεταμένες έρευνες και από ό,τι γνωρίζω οι έρευνες αυτές συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή μια πληροφορία που έκανε λόγο ότι οι κρατούμενοι που βρίσκονταν οπλισμένοι ήταν οπλισμένοι οι κρατούμενοι αυτοί που είχαν συμφέρει για πάνω στην ταράτσα των φυλακών. Αυτό τελικά ισχύει, υπήρξε οπλισμός μέσα. Η ανακοίνωση βέβαια που είδαμε από την πλευρά του Υπουργείου είναι κατηγορηματικά ότι ούτε κανοίκες βρέθηκαν ούτε όπλα. Αυτό μπορώ να πω και εγώ. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πέσαν πυροβολισμοί από μέσα το χώρο των φυλακών. Αυτό όπως μου λέτε και εσείς, ότι έγιναν έρευνες από μέσα με την εντολή του εισαγγελέα και από αρμόδιες υπηρεσίες και δεν βρέθηκε ούτε κάποιο όπλο ούτε κάποιο κάλυγκας. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πω αν έπεσαν πυροβολισμοί από μέσα, γιατί δεν βρέθηκαν αυτά τα στοιχεία. Πάντως το πρώτο αυτοκίνητο της αστυνομίας ήταν η ομάδα της Όπγεν, η οποία αμέσως μόλις αντιλήφθηκε, ειδοποιήθηκε και ήταν από τη σεκοντινή απόσταση, μας είπατε έτσι. Μετά από πόσα λεπτά, δηλαδή, πάνω στην απόδραση για να γίνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο αμάξι που προσέτρεξε στην απόδραση, σας είπα, ήταν της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Και αμέσως συνεχίσανε σταδιακά και ερχόταν δυνάμεις. Δέχτηκε 2 σφαίρες, αυτό που είδαμε. Η μία είναι στην εργαστήριο κολόνα του οδηγού και η άλλη είναι κάτω στο κάρτερ, η οποία τρύπησε το ψυγείο και ακινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητο. Αμέσως, βέβαια, τα παιδιά κατέβηκαν και καλύφθηκαν μέσα στο χαντάκι. Είπατε ότι ανταπέδωσε πέρα. Πώς θα πω ανταπέδωσε πέρα, γιατί δεν ήξερε που ερχόταν τα πέρα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν έφτασαν, τα πυρά ερχόταν από διάφορες κατευθύνσεις και μπορούσαν να ξεχωρίσουν. Αλλά εκ των υστέρων, όταν κατηβήκαν από το αυτοκίνητο, ανταπέδωσαν τα πυρά, διότι είδαν την κατεύθυνση των 4 ατόμων που ήταν από τη μεριά του βαν. Προς τα εκεί ανταπέδωσαν. Τώρα, σε άλλα σημεία που δεχόταν τα πυρά, δεν μπορούσαν να δουν. Ναι, όπως ήταν στη μία επιχείρηση, από ό,τι καταλάβαμε, ένα βαν ήταν ακριβώς στη γωνία ανατολικά της φυλακής.
και άλλα άτομα ήταν διασκοπισμένα μέσα στα χωράφια και ίσως και στην είσοδο του χωριού της Κρανίτσας, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δέχτηκαν σφαίρες και το ασθενοφόρο το οποίο πήγαινε προς τα εκεί, μάλιστα με την ομάδα Ζήτα συνοδευόμενη κτλ. Και γύρισαν πίσω καθώς υπήρχαν προβολισμοί. Εσείς με ό,τι μέσα είχατε, προσπαθήσατε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με τα πενιχνά μέσα. Δεν έχετε κάποια ιδιαίτερα μέσα να αντιμετωπίσετε τέτοια κατάσταση. Αυτή γιατί ήταν καταδρομική η επιχείρηση, όπως χαρακτηρίστηκε ο ίδιος ο υπουργός. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως σας είπα και πριν, έγινε ένας πόλεμος. Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν τα όπλα Καλάζνικοφ, που τα ξέρουμε όλοι ότι είναι πολεμικά όπλα. Οι αστυνομικοί πήγανε με αυτά τα μέσα που έχουμε, τα είδη πενιχρά, και μου λέτε γιατί δύναμη. Αυτήν η δύναμη ήταν, αυτήν πήγε. Αυτό είναι το προσωπικό που έχουμε, ελπέστατο στην αστυνομική διεύθυνση Λυκάλων. Αυτά είναι τα υλικοτεχνικά μέσα. Ό,τι έχουμε, θα το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, υπερβάλλουν εαυτόν και πάντα είμαστε παρόντες, με κίνδυνο τη ζωή μας. Δεν πήγαμε να κρυφτούμε, ούτε να αποφύγουμε το συμβάν. Αλλά εδώ είπαμε, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν μια καταδρομική επιχείρηση. Εδώ δώσαμε έναν πόλεμο. Νιώθουμε πλέον ότι η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων έχει γίνει ένα στρατιωτικό στρατόπεδο και δεν κάνει τίποτα άλλο να ασχολείται με τις αποδράσεις των φυλακών. Αυτό πρέπει να το ενστερνιστούν οι προϊστάμενοι όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για να βάλουν τα κατάλληλα μέτρα. Επειδή έτυχε, κύριε Γουρού, να είμαστε εκεί πολύ γρήγορα σχετικά, να καταγράψουν κάποιες εικόνες. Αυτό που παρατηρήσαμε και ξυριστόταν μπροστά μας στις σκηνές είναι ότι αγροβολιζόταν δικές σας ομάδες της αστυνομίας και της, δεν ξέρω ποια ήταν τα βιά της όποια, ήταν τα ΕΚΑΜ, γύρω-γύρω από τη φυλακή, οπλισμένοι κανονικά και στραμμένοι τα όπλα προς τη φυλακή. Αυτή η πληροφόρηση, είχατε πληροφόρηση εσείς ότι υπήρξαν άτομα πάνω στις ταράτσες και ήταν στραμμένα προς τα όπλα προς τη φυλακή? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Στην λεγόμενη απόδραση ήταν εμπλεκόμενες τρεις υπηρεσίες. Ήταν η σοφρονιστική πάλι, η εξωτερική φρουρά και η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία ως συνήθως πηγαίνει να μαζέψει τα αποκαίδια από μια απόδραση. Δεν ευθύνεται αυτή για την απόδραση, αλλά θα πρέπει να τρέχει να πιάσει τους αποδράσαντες. Τώρα, όσο για τους πυροβολισμούς που λέτε, οι πληροφορίες ήταν στοιχειώμενες. Κανένας δεν μπορούσε να δώσει πληροφορία αν όντως οι πυροβολισμοί ερχόταν από το εσωτερικό των φυλακών ή απ' έξω. Οι εσωτερικοί με την εξωτερική φρουρά είχαν. Οι μεν έλεγαν δεν πέφτουν, οι μεν έλεγαν ότι πέφτουν. Η αστυνομία ήταν στο ενδιάμεσο και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν τρεις αρμόδιες υπηρεσίες μεταξύ τους. Τι αποτέλεσμα θα βγει? Άρα υπήρξε μια σύγχυση μεταξύ. Υπήρχε σύγχυση, ναι. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Εδώ υπήρξαν δύο συνάδελφοι, γιατί τα παιδιά που χτυπήσαν, εγώ τους θεωρώ συναδέλφους μου, ας μην ανήκουν στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι αρμόδιοι του να δούνε ότι αυτά τα δύο παιδιά ήταν πάνω σε δύο σκοπιές χαρτοκούτια. Ο ένας τραυματίστηκε πάνω και ο άλλος κάτω στο αυτοκίνητο. Σε χαρτοκούτια τους στέλνουν αμνούς προσφαγήν. Εάν υπήρχαν οι θωρακισμένες σκοπιές επάνω, ίσως να, και αυτοί που ήρθαν για να κάνουν αυτήν την επιχείρηση να μην τολμούσαν. Πάντως, εχθές σε συνέντευξή του ο κύριος Πέτρος Μαντόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση και ο τελός των εξωτερικών φρουρών, τόνισε αυτά τα πράγματα που λέτε εσείς τώρα, αλλά είπε και άλλα, άφησε υπονομένο ότι υπήρξε κάποια συνεργασία. Από έσω, από τον έσω προς τα έξω. Γι' αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πιστεύω ότι όπως γίνεται και στους κόλπους της αστυνομίας μετά από κάποια απόδραση, μετά από ένα τέτοιο συμβάν, διατάσσεται αυτομάτως και διοικητική εξέταση. Και πιστεύω και σε εκεί θα γίνει κάποια έρευνα, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να τελειώνει η έρευνα. Να βρει φταίχτες αν υπάρχουν, να τιμωρηθεί. Και αν είναι, δεν υπάρχουν φταίχτες, να τιμηθούν αυτοί. Γιατί δεν μπορεί, σας είπα πάλι, τα λάθη. Κάποιες υπηρεσίες να τρέχουν άλλες υπηρεσίες να τα σώσουν. Πάντως, εσείς, οι συνάδελφοί σας που βρεθήκαν την πρώτη στιγμή εκεί πέρα, σας είπαν ότι εφιάθησαν τίποτα αυτοί, τους είδαν τους τραπέζες. Οπτικά δηλαδή, είχαν οπτική επαφή. Όχι, αν είχαν οπτική επαφή, να ξέρετε, θα τους ρίχνανε κιόλας. Αυτό που ακούστηκε σε κανάλι ότι πέρασαν 4 και 5 δραπετεύσαντες μπροστά από αστυνομικούς, γιατί η πρώτη σας είπα ήταν η ομάδα της Όπια, είναι ψευδές. Άρα είχαν φύγει ήδη και μετά βρέθηκαν στο χώρο οι αστυνομικοί, έτσι, είχαν φύγει ήδη. Σας είπα και πριν ότι υπήρχε μεγάλο σκότος στην περιοχή και δεν μπορούσε να διακρίνει ο άλλος το μισό μέτρο. Αλλά σε αυτό που διακρίναν, από ό,τι ρώτησα τους αστυνομικούς, μιλάμε πάντα για την αστυνομική επιχείρηση. Τα άτομα που πήραν μέρος αυτή δεν είδανε άτομο να φεύγουν.
Κύριε Γρηγορίου, η συνεργασία σας είναι άμεση με τους οχρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και με την εξωτερική φορά? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, και με την οχρονιστικούς υπαλλήλους η συνεργασία είναι άψογη, γιατί έχουμε συνεργασία για τις μεταγωγές από και προς τις φυλακές, αλλά και με την εξωτερική φρουρά έχουμε πολύ μεγάλη συνεργασία, διότι έχουμε τις μεταγωγές από και προς τα νοσοκομεία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, γι' αυτό και σας είπα, εκφράζουμε εγώ προσωπικά, αλλά και η Ένωσή μου εκφράζει τη συμπάθειά τους για τα δύο ασυναδέλφους, τους θεωρούμε συναδέλφους, το τονίζω αυτό, και καταγγέλουμε και εμείς από την πλευρά μας, μπορώ να πω, το ελλειπέστατο για τις σκοπιές που υπάρχουν στην εξωτερική φρουρά των φυλακών Τρικάλων. Θα είναι πάντα συνάδελφοί μας και θα είμαστε πάντα μαζί τους, ό,τι χρειαστούν. Οι άντρες οι δικοί σας είχαν πάει στο χώρο όλοι με αλεξίσφαιρα γυλαίκα? Επιβάλλεται. Οι διαταγές και οι εντολές είναι να φοράνε όλοι αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Τα ανακλαστικά της αστυνομίας δούλεψαν γρήγορα. Αμέσως ήρθαν αστυνομικές δυνάμεις. Το ίδιο προσέτρεξε το σημείο και η ηγεσία της ΑΔΕΛ Τρικάλων. Ο ίδιος ο αστυνομικός διευθυντής, ο ταξίαρχος, κ. Σουβλέρης, ήταν στο σημείο, ήρθε αμέσως, ο οποίος συντόνισε αμέσως το έργο της απόδρασης, το μετέπειτα, κατέφθασε στο σημείο και ο υποστράτευος από τη Λάρισα, καθώς και ο στρατηγός από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε ένα σχέδιο συντονισμένο για τις περαιτέρω ενέργειες. Τι ώρα περίπου ήρθε η καταγγελία, κύριε Βουδούρου, περίπου? Εγώ στο σημείο έφτασα γύρω στις 9 και 10, κάπου εκεί. Και στη συνεχεία ήταν και η αξιωματική. Όπως σας είπα και προηγουμένως, οι δυνάμεις έφτασαν σταδιακά. Εμένα με ειδοποιήσανε από το σπίτι και ήρθα, δεν ήμουν έξω υπηρεσία. Ήταν άλλα όμως άτομα τα οποία προστρέξανε με αυτά τα μέσα που διαθέτουμε. Όλο το προσωπικό ενστερνίζεται το βαθμό ευθύνης που έχει και έτρεξε αμέσως άλλοι που το ακούσαν από τις τηλεοράσεις και άλλοι που ειδοποιηθήκαν. Λοιπόν, τέλος ότι έχουν συλληφθεί 3 τώρα και παραμένουν έξω 8 άτομα. Από ό,τι γνωρίζω έχουν συλληφθεί οι 3, παραμένουν 8, οι έρευνες συνεχίζονται. Από όλο το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων που είναι έξω για αυτόν τον σκοπό, αλλά και από όλες τις υπόλοιπες αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας.